μπορεί να ανταποκριθείς θετικά σε ένα ηλεκτροσόκ. Θέλω να ξέρεις για ποιο λόγο πηγαίνεις εκεί και να βάλεις τα δυνατά σου. Η Έλενα έχει τον κύκλο της, τις φίλες της. Εγώ τις προηγούμενες μόνη της την είδα να ψωνίζει. Και τι σου είπε? Α, δεν μιλήσαμε. Πήγα να τη φωνάξω, αλλά έφυγε σαν αστραπή με τη μηχανή. Εσύ γιατί ήρθες? Θέλει και ερώτημα. Για την Τόνια. Είναι δυνατόν να την αφήσω να το περάσει μόνη της όλο αυτό? Την έχω πάρει την αποφασή μου. Δεν θέλω να ξανά έχω καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Ελπίδα! Ελπίδα! Εδώ έχεις έρθει για να βγάλουμε την Κάτια από τη μέση. Πόσες φορές πρέπει να στο θυμίσω? Ηρέμησε, βρε παιδάκι μου. Είναι ο Φλόρος με την κόμενα μέσα. Πρέπει να μιλήσουμε. Μην ανησυχείς. Δεν θα σε πιέσω για τίποτα όσο αφορά εμάς. Πρόκειται για τους γονείς σου. Πώς και δεν πήγες ακόμα να ξαπλώσεις? Δεν προλαβαίνω. Έχω την αυριανή παραγγελία. Σταμάτα για λίγο, σε παρακαλώ. Κάτσε να μιλήσουμε. Γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να συνεχίσω το μαγείρεμα. Ό,τι έκανα, το έκανα γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Να σώσω το γάμο μας. Μην αρχίσεις πάλι τα ίδια. Εγώ νόμιζα ότι θέλεις να μιλήσουμε για την Τόνια. Αλλά για να τη βοηθήσουμε πρέπει πρώτα να τα βρούμε μεταξύ μας. Χρειάζεται μια οικογένεια ενωμένη πίσω της που να μπορεί να τη στηρίξει τα δύσκολα. Μην χρησιμοποιείς το παιδί για να καλύψεις τα λάθη σου. Κοίταξε με, σε παρακαλώ. Τι βλέπεις? Τον άντρα που με πρόδωσε. Και που το έχει μετανιώσει. Το ξέρω για όλα αυτά εγώ. Όλα ξεκίνησαν από μένα και το πρόβλημά μου, το ξέρω. Το θέμα όμως είναι τι έκανες για να τα αντιμετωπίσεις. Κατάλαβε με. Άκουσε με, σε παρακαλώ, και προσπάθησε να με καταλάβεις. Ξέρεις πώς αισθάνεται ένας άντρας όταν δεν μπορεί να δώσει την ελάχιστη χαρά στον άνθρωπο που αγαπάει. Και βρήκες αυτή τη λύση για να τονώσεις τον αντρισμό σου. Αλήθεια, δεν μου είπες. Τα κατάφερες τελικά με εκείνη τη γυναίκα? Δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά η σχέση μας. Θες δηλαδή να παραδεχτώ ότι με απάτησες για το καλό μου? Ήμουνα σε απόγνωση, σε παρακαλώ, καταλάβαι με. Ξέρεις πώς αισθανόμουν να μην μπορώ να σου δώσω την ελάχιστη χαρά και να μην μπορώ να καταλάβω το γιατί. Είναι απλό. Γιατί έπαψα να σου αρέσω σαν γυναίκα. Αυτό δεν ισχύει και το ξέρεις. Σ' αγαπάω τόσο πολύ. Στο λέω συνέχεια, λες και δεν έχεις πιστεί τόσα χρόνια. Αυτό πίστευα κι εγώ. Άρα, Ελπίδα μου. Έλα, τι κάνεις? Όπως το ξέρεις, μωρό μου. Μπορώ να έρθω λίγο από εκεί? Γιατί, τι συμβαίνει? Θα σου πω από κοντά. Χρειάζομαι σε κάτι τη συμβουλή σου. Πότε τώρα? Κατάλαβα, δεν γίνεται να έρθω από εκεί. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς δεν είναι κατάλληλη στιγμή, εκτός αν είναι κάτι επίγον. Άστο, θα δω πώς θα το βολέψω. Ελπίδα. Τι ήθελε, μικρή? Το κλείσε. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν την άκουσα όμως και στα καλύτερά της. Κι άλλα προβλήματα αυτό το κορίτσι? Ελπίζω πως όχι. Την αγαπάω και την νοιάζομαι σαν να είναι δικό μου παιδί. Κι εγώ την έχω μες στην καρδιά μου. Την άκουσα όμως πολύ στενοχωρημένη. Τότε γιατί δεν της έλεγες να περάσει από εδώ? Νομίζεις ότι μπορώ να υποκρίνομαι? Δεν υπάρχει λόγος. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Το χρωστάμε σε όλα όσα περάσαμε μαζί. Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι γίνεται. Καληνύχτα, Ηλία.
Ναι, 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 εντάξει. Θα στείλω κάποιους που είναι πιο ελαφρά. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Έχουμε απανωτά δύσκολα χειρουργία. Δεν ξέρω για πώς θα φαντέξουμε. Κανόνισα τώρα να μεταφερθούν κάποιες άλλο νοσοκομείο. Καλό αυτό. Ούτε καφέ δεν θα πιω. Πρέπει να πω πάλι μέσα. Καλή δύναμη. Αυτό που κάνετε σήμερα είναι μεγάλος άθλος. Αισθάνομαι πολύ περήφανη. Πάω. Παρακαλώ. Συγγνώμη, λάθος. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Τον κύριο Γαλανό πήρατε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο χειρουργείο. Θα μείνω όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα πάρω αύριο. Παρακαλώ. Ρόμι, θα ήθελα να μείνεις εδώ απόψε. Εγώ να δεις. Συγγνώμη, διακοπτώ. Όχι, μόλις έφευγα. Λοιπόν, ισχύει για αύριο, έτσι. Εννοείται. Θα πάρουν φωτιά οι πιστωτικές. Γεια σου, μωρό. Γεια σου, ξένια μου. Τι ακριβώς κανονίσατε για αύριο? Θα πάμε μια βόλτα για ψώνια, κουτσομπολιό. Είναι εκεί οι δουλειές. Λοιπόν, ξεκόλα, δεν θέλω παρέδωση με τη Λιλιάνα. Τώρα το κανονίσαμε. Δεν φαντάστηκα ότι θα σε πειράξει. Βρες τρόπο να τα ακυρώσεις. Μπα. Γιατί? Γιατί δεν γουστάρω. Φάνη, ξεκόλα. Νομίζω ότι εξυπηρετεί κάποιον η όλη κόντρα μεταξύ μας. Η γιαγιά μας χρειάζεται και τους δύο. Και η εταιρεία το ίδιο. Α, πιστεύεις ότι μπορείς να βοηθήσεις και στην εταιρεία? Ξέρω ότι τα βρίσκεις όλα αρνητικά επάνω μου. Αλλά εγώ έχω ασχοληθεί πολύ περισσότερο με την εταιρεία από ότι εσύ. Όσο η γιαγιά ήταν καλά, ήμουν το δεξί της χέρι. Όταν μπήκε στη φυλακή, πήρα τη θέση της. Τι άλλο θέλεις? Να με αφήσεις ήσυχο. Αρκετές ειρήνες έχω. Α, ωραία λοιπόν. Να μην προσπαθήσω να σε ξυπνήσω. Αλλά κάποια στιγμή θα το καταλάβεις. Μόνο μαζί μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Και να φτάσουμε την εταιρεία στα ύψη. Σου έφερα κάτι να φας. Λοιπόν, έχω φοβερά νέα. Έχω ένα φίλο που είναι φίλος ο πατέρας του με το Λαμπρογιάννη. Ξέρεις, αυτόν που έχει τα στούντιο. Λοιπόν, μας έκλεισα, τσάμπα ηχογράφηση για όλη τη μέρα. Μ' ακούς? Μοιάζει καθόλου για μένα, ακούς? Όχι, κουριτσάκι, νόμιζα ότι είναι ο Στέφανος και δεν ήθελα να με δει. Γιατί? Γιατί εδώ έχω απαγορευμένες τροφές και τις με τσακώσει. Μην ανησυχείτε. Έχω πληροφορίες από έγκυρη πηγή ότι θα τη βάλει στο νοσοκομείο απόψε. Ναι, διάβασα κι εγώ για το ατύχημα. Είδες την ένα γιατρός. Σώζεις και ζωές. Θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μου? Τις τροφές, τις περιέργειες. Και το ρωτάς. Ωραία. Γιατί έχω και εγώ κάτι να μοιραστώ μαζί σας. Για μένα έρθες? Είχα ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον που μπορεί να με καταλάβει. Σε μένα, εδώ, τι τα έχω τα πτυχία.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Νιώθω εδώ πολύ χάλια. Θα σε βοηθήσω. Ο δόκτωρ Ανδρόνικος είναι εδώ. Πάμε μέσα. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε. Έλα, κορίτσι μου. Δεν κοιμάσαι? Σε περίμενα. Πάντα έτσι κάνεις. Να περιμένεις τη γωνία. Έτσι νιώθεις? Έτσι είναι. Τι θέλεις αυτή τη φορά? Να με εκβιάσεις πάλι? Γιατί αγχώνεσαι? Υπάρχει κάτι που θέλεις να κρύψεις? Λυπάμαι που σου χαλά το ψάρεμα, αλλά νιστάζω πολύ για συζητήσεις. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Εσύ από μένα? Ναι. Η εταιρεία έχει προβλήματα. Και εγώ θέλω να βοηθήσω για να μην χάσει για αυτά που έκτιζε τόσα χρόνια. Μην το λες εμένα. Πιάσε το φάνη και μίλα του. Το έκανα ήδη, αλλά δεν βγάζει πουθενά. Όλο κόντρα μου πάει. Και εγώ τι να κάνω? Να με βοηθήσεις. Πώς? Να τον πείσεις να μην με βλέπει ανταγωνιστικά. Σ' ακούω, Γιάννη, φυσικά και νοιάζομαι. Εγώ σε βλέπω σαν... Μην πεις γεια σου. Όχι βέβαια, σε βλέπω σαν φίλο, σαν κολλητό. Ε, τότε τι κάθεσαι δύο ώρες εκεί πάνω από το κινητό ενώ σου μιλάω? Εντάξει, συγγνώμη, έχω κι εγώ τις μαύρες μου, τι να κάνουμε τώρα? Γιατί έτσι? Αφού θα βγει και με την Ελπίδα σήμερα. Ναι, αυτό ακυρώθηκε. Γιατί? Παίχτηκε τίποτα? Από ό,τι φαίνεται η Ελπίδα κάνει παιχνίδι με τον πρώην της. Μπα, δεν μου φαίνεται για τέτοια. Ναι, καλά. Και είσαι σίγουρος? Έχει συναντηθεί δύο φορές μαζί του και δεν μου έχει πει τίποτα. Πάντως εμένα η Θάλια μου είχε πει τα καλύτερα για αυτή. Γι' αυτό ήταν να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να δούμε τι έχει γίνει. Αλλά. Κατάλαβα. Και στράβες φάση, ε. Εξαφανίστηκε. Κατάλαβες τώρα γιατί είμαι έτσι? Λοιπόν, έλα, σήκω. Σήκω. Πού θα πάμε? Όταν δεν ήμουν καλά, με βοήθησες και έγινα. Τώρα είναι η σειρά μου. Θα σου ανταποδώσω. Πώς? Θα σε βγάλω έξω να ξεχαστείς. Λοιπόν, είσαι μέσα. Να με κι εγώ. Ορίστε. Τσαγάκι, κούκι, σοκολάτες, ό,τι θέλει το κορίτσι. Είναι από τις κρυφές προμήθειες. Οι λιχουδιές δεν λείπουν ποτέ από αυτό το σπίτι, ε. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε που έφυγες. Είναι όπως μας άφησες. Εσείς με αφήσατε. Ο Στέφανος δηλαδή. Το ξέρω, κοριτσάκι μου. Το έχει μετανιώσει βέβαια, αλλά τώρα μάλλον είναι αργά, ε. Όλο αυτόν τον καιρό προσπάθησα να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Και? Είμαι με τον καθηγητή μου. Είναι πολύ νέος. Πιο νέος από τον Στέφανο. Είχαμε μια σχέση και πίστευα ότι ήταν ξεχωριστή. Μέχρι... Γρέμισε. Μόλις χτίσω κάτι, αμέσως γκρεμίζεται. Ερωτεύομαι, κάνω σχέδια και μεταβαθίζω μόνη στο δρόμο που ονειρευτήκαμε μαζί. Πολύ τακτοποιημένα τα έχεις στο μυαλουδάκι σου. Έχεις μια τάση να εξιδανηγεύεις τα πράγματα. Αυτό δεν είναι έρωτας. Φυσικά, αλλά έχει αυτό στις δυσκολίες του. Τι έχεις, ελπιδάκι μου? Μπράβο. Τόσα δύσκολα χειρουργία, το ένα μετά το άλλο και ούτε μία επιπλοκή. Ήταν ζόρικη νύχτα, αλλά τα κατάφεραμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια και στους δυο σας. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Αν με χρειαστείς, είμαι στην διάθεσή σου κάθε στιγμή. Αντέχεις εμένα και την κρίνια μου? Τα δύσκολα φαίνονται, φίλοι. Κι εγώ όταν βρήκα τα σκούρα, με πήγε στα μείωση στην αδερφή σου. Αλήθεια, πώς πάει η κατοίκηση? Σου είμαι υποχρεωμένη. Λοιπόν, εδώ είμαι αν με χρειαστείς. Εντάξει. Δεκτή η προσφορά. Θα σε πάω στη Βιβλή και τα λέμε στον δρόμο. Ο Χάρης ήταν γυναικάς. Με τη σχέση μας, με μένα δηλαδή, μου είπε ότι όλα ήταν διαφορετικά. Όμως... Άσε το, Χάρη. Με σένα τι συμβαίνει. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Προδομένη. Αυτό?
ή μήπως είναι δικαιολογίες για μια σχέση που ίσως δεν έχεις ξεπεράσει. Δεν κατάλαβα, δικαιολογείται το Στέφανο τώρα. Μόλις χώρισες, έτρεξε αμέσως να σε βρει. Για το χάρη πάλι το ήξερες από την αρχή. Σωστά. Άρα, για άλλο λόγο φεύγεις. Όχι, εγώ δεν σκέφτομαι. Δεν θέλω κουβέντα. Κάτσε και σκέψου τα. Λοιπόν, τέρμα η συνέδρια για σήμερα. Δεν μου πάνε οι μεταμεσοανήκτιες από ψυχαναλύσεις. Έχετε δίκιο. Συγγνώμη που σας ενόχλησα βραδιάτικα. Κανένα θέμα. Θα τα λύσουμε όλα αύριο το πρωί. 2-3 πραγματάκια να συνειδητοποιήσεις και θα είναι όλα μια χαρά. Εντάξει. Θα ξανάρθω το πρωί τότε. Δεν θέλω να με δει ο Στέφανος, αλλά θα δω πώς θα το τακτοποιήσω. Α, πρέπει να σου πω ότι σε αυτό το σπίτι έχουμε ένα κανόνα. Έτσι και έρθεις, δεν φεύγεις, αν δεν φας όλα τα μπισκότα. Όχι. Δεν θέλω να έρθει ο Στέφανος και να με δει εδώ. Δεν θα έρθει. Εσύ δεν μου το είπες ότι δεν θα έρθει σήμερα. Κι αν. Ω, δεν έχει τίποτα. Είσαι υποκράτηση. Πάμε. Μου ζητάς να επηρεάσω το Φάνη. Και μάλιστα για να βοηθήσω εσένα. Αν θέλεις μπορώ να βρω και άλλους τρόπους για να σε πείσω. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορώ. Όταν αποφασίσει κάτι δεν του το βγάζει από το μυαλό κανείς και με τίποτα. Για ξανασκέψου το. Μπορεί να βρεις κάποιο επιχείρημα. Νομίζω ότι σε συμφέρει να τα έχεις καλά μαζί μου. Και από πού το συμπέρανες αυτό? Ένα. Κι εγώ εδώ ζω και βλέπω. Διάφορα. Λοιπόν, το δωμάτιο και το κρεβάτι είναι όλο δικό σου. Κύριε Ανδρώνικε, εδώ είναι το δωμάτιο του Στέφανου. Δεν μπορώ να μείνω εδώ. Κοίταξε. Εγώ τη φιλοξενούμενη δεν μπορώ να την αφήσω να κοιμηθεί στο καναπέ. Απ' την άλλη, εγώ δεν κοιμάμαι σε άλλο κρεβάτι, οπότε δεν έχει άλλη επιλογή. Ναι, αλλά δεν έχει νόημα γιατί εδώ μέσα δεν πρόκειται να κλείσω μάτι. Με το τσάι που έχει πιει, θα κοιμηθεί σαν πουλάκι. Τίποτα. Εντολή γιατρού. Δεν σηκώνει τα αντιρρήσεις, ε. Καληνύχτα, λυπηδάκι μου. Και όνειρα γλυκά. Κύριε Ανδρώνικε, ευχαριστώ για ό,τι κάνατε για μένα. Καληνύχτα, παιδί μου. Lonely is the room the bed is made. The open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one who dreams he had you with him. My body turns and yearns for. Και όσο σκέφτομαι ότι τώρα μπορεί να είναι μαζί της, μου έρχεται να τρελαθώ. Έλα ρε, ξεκόλα, αλλάξαμε θέμα τώρα. Πώς θα ξεκινήσουμε την συναυλία? Κάνα σκληρό κομμάτι ή έτσι καμιά μπαλάντα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, δεν μου έχει στείλει ένα μήνυμα να μάθω ότι είναι καλά. Λέμε χαλάρωση. Η ζωή συνεχίζεται. Το χέρι μου είναι. Δεν είναι, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε. Πιάνεις άλλη μια μπύρα? Εμένα με βλέπεις, ε. Δεν πίνω τίποτα. Όπως είπαμε, βράχο. Βράχε, είναι αργά. Πρέπει να φύγουμε, έχει σχολείο αύριο. Δεν πάμε πουθενά αν δεν γίνει καλά. Τσέκαρε αυτή την κόμενα στα αριστερά. Ε? Αυτή στα αριστερά. Όλο σε κοιτάει. Έλα ρε σταμάτα. Είμαι εγώ για τέτοια τώρα. Με δουλεύεις? Όταν υπάρχει μια ερωτική απογοήτευση, δεν μπορεί να περάσει έτσι απλά. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Έλα τώρα, αυτό πάει τελείως. Έγινε μια στραβή, η ζωή συνεχίζεται. Θα ορμήσεις τώρα? Τα λες αυτά γιατί δεν έχεις χάσει ποτέ κάποιον που αγαπάς τόσο πολύ. Σοβαρά μιλάς τώρα? Έχασα και τις δυο μου γονείς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν το εννοώ έτσι. Εννοώ προσωρινά. Η ελπίδα τώρα θα μπορούσε να είναι μαζί μας, έτσι δεν είναι? Καλά, μου συγκρίνεις τώρα την ελπίδα με τους γονείς μου? Εμένα πάει τελείως, δεν θα τους ξαναδώ ποτέ πια. Εντάξει, μην κάνεις έτσι, συγγνώμη. Εσύ κάνεις έτσι για μια γυναίκα. Εμένα χάθηκε όλη μου η ζωή. Μην μιλάς έτσι. Η ζωή είναι μπροστά σου. Και η δικιά σου δηλαδή δεν είναι? Αντί, ποιες την πήρασαι τώρα? Είναι αργά, πρέπει να φύγουμε. Υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα.
Καλά που έχω και εσένα να με προσέχεις. Άντε στην υγεία μας. Πιες μια μπύρα και εσύ, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι. Έλα για παρέα, για παρέα. Το είπαμε, εγώ σήμερα βράχος. You called my name. And when the land slides, and when the planets die, that's when I come back. When I come back to you. Μην τη ξεχνήσουμε. Έλα, κάτσουμε τα πουμπέλα. And when the stars fall, that's when I come back. Δεν το πιστεύω. Μετά από τόσο δύσκολη νύχτα να έχω τέτοια ευχάριστη κατάληξη. Το ξέρα ότι θα έρθει. Κάτι μέσα μου το έλεγε. Μη βιάζεσαι, αγόρι μου. Μα τι τρέχει. Δεν ήρθε για σένα. Ήρθε σκοτωμένη μέσα στη νύχτα, τη έβαλα κάτι να πιει και είναι στο δωμάτιό και κοιμάται. Καλά, τι ήθελε εδώ. Κάποιον να πει τον πόνο τη. Επαγγελματική υποστήριξη χρειάζεται. Έχουν γίνει πολλά τελευταία. Νόμιζα πω το σκέφτηκε και. Το ξέρω. Είναι νωρίς να τα πούμε. Σου μίλησε για μένα. Όχι, προσπάθησα να φέρω τη συζήτηση, αλλά. Αλλά δεν θέλει ούτε να με ξέρει. Χρειάζεται υπομονή, αγόρι μου. Υπομονή. Δεν τη έχει κάνει και λίγα. Το έχω μετανιώσει. Δεν μπορώ να έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι, αλλά μην περιμένει να σε συγχωρέσει τόσο εύκολα. Τη γνώριζε, άβγαλε το κοριτσάκι, μικρή, σε ερωτεύτηκε, σε αγάπησε και μόλι πήγατε να παντρευτείτε. Τα ξέρω όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να μου τα θυμίζει. Δεν το κάνω για να σε πονέσω, αγόρι μου. Το κάνω για να το καταλάβει. Η ελπίδα χρειάζεται βοήθεια για να συνέλθει. Μην την πιέσει. Εσύ θα γινώσουν πολύ καλό δικηγόρο, το ξέρει. Τι να κάνουμε τώρα, με κέρδισε η ιατρική. Α, απροπό, μπορείς να κοιμηθείς στο δωμάτιό μου. Εγώ τελείωσα για σήμερα. Όχι, θα ξαπλώσω τον καναπέ. Θα περιμένω μέχρι να ξυπνήσει. Σε προειδοποιώ. Το πιθανότερο είναι να μην θέλει να σε συναντήσει. Γι' αυτό θα μείνω εδώ. Καλή επιτυχία. Έχει ξυπνήσει. Από ώρα. Καλημέρα, γιαγιά. Πώς κοιμήθηκες? Καλημέρα. Γιαγιά. Μιλάς. Σας το λέω εγώ και δεν με πιστεύατε. Πάνω εντοπίσω τον γιατρό. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μη σχεδιάζει την θεραπεία που ετοίμαζε. Δεν το πιστεύω, Σοφία μου. Γεια μου, το κατάφερες. Το ήξερα ότι είσαι από αυτούς που δεν το βάζουν εύκολα κάτω. Θέλεις. Νομίζω ότι ξέρετε. Ήρθα να μιλήσω με τη γυναίκα μου. Δεν θα έπρεπε να βρίσκεις εδώ. Ούτε εσύ ούτε εκείνη. Δεν είμαι εγώ αυτός που έφυγε από το σπίτι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήρθα, για να την πάρω πίσω. Ξέρεις, η Τόνια μας ενημέρωσε για το λόγο που έφυγε. Τους λόγους δηλαδή. Γιατί προηγήθηκε και ένα ύποπτο τηλεφώνημα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορώ να περάσω. Μην τα λέμε στην πόρτα. Μπα. Τα κατάφερες και ξύπνησες. Κάνας φούρνος εκκρεμίστηκε. Πλάκα μου κάνεις. Ρωτάς αν έχω κοιμηθεί. Όλο το βράδυ την ελπίδα σκεφτόμουν. Καλά, πού είναι αυτό το κορίτσι. Δεν σου έστειλε κανένα μήνυμα. Όχι. Και δεν απαντάει και στα τηλεφωνήματά μου. Κάτσε να έρθει και έχω να τη σταχώσω πάρα πολύ άγρια. Καλημέρα. Σας έφερα τα κλειδιά. Καλημέρα. Έλα, πέρασε. Μόνο που η ελπίδα δεν είναι εδώ. Δεν τη βρήκες? Α, δηλαδή ούτε κι εσείς έχετε ιδέα που είναι.
Τίποτα. Και μας έχει φάει αγωνία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες το βράδυ ήταν εδώ. Μιλήσατε. Μου έκλεισε το τηλέφωνο και εξαφανίστηκε. Άρα δεν μπορεί να έπαθε κάτι κακό. Τότε. Σκέφτομαι πως η εξαφάνισή της μπορεί να έχει σχέση με τον Στέφανο. Όχι, Χάρη. Αυτό ειδικά αποκλείεται. Η φιλενάδα μου να ξαναμπλέξει με αυτό το βλάκα. Τι περσινά ξινά στα φίλια. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρη. Δεν υπήρξε τίποτα. Η Τόνια παρεξήγησε ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα που έκανα. Και το σπρώξιμο παρεξήγηση ήταν. Δεν είχα πρόθεση ούτε να την αγγίξω. Πιστέψτε με. Μια κακιά στιγμή ήταν. Μην δίνουμε τώρα μεγάλη διάσταση. Μόνο από αυτά τα έχω ξανακούσει. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται που και που. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε ακόμα πιο δύσκολο. Δεν φαντάζεστε τι έχω περάσει από χτες βράδυ. Να σκέφτομαι την Τόνια και παράλληλα ένα χειρουργό. Όπως ακούω όμως, συμβαίνει πολύ συχνά τελευταία να λείπεις από το σπίτι. Ναι, όταν γίνονται ατυχήματα σαν το χθεσινό. Φαντάζομαι θα ακούσατε στην τηλεόραση για το τροχαίο που έγινε στην Εθνική, ε? Γι' αυτό πήγαινε στο σπίτι σου να ξεκουραστείς. Θα είναι για όλους μας καλύτερα. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν πάω πουθενά αν δεν της μιλήσω. Έχω το δικαίωμα. Στο σπίτι σου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εδώ μέσα αποφασίζουμε εμείς. Και εμείς δεν θεωρούμε σκόπιμο να τη δεις. Τόνια. Συγγνώμη, κορίτσι μου. Ένα λάθος έγινε. Πρέπει να μιλήσουμε. Όχι τώρα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Όχι άλλες ταραχές. Μαμά, θα το λύσουμε οι δυο μας. Αφήστε μας λίγο μόνους. Είδες, και αυτοί μαλωμένοι είναι. Έτσι είναι τα ζευγάρια. Έχουν τις καλές στιγμές τους, αλλά και η τσακωμή είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όχι όταν μιλάμε για νιόπαντρους που περιμένουν παιδί. Ο καθένας με τα προβλήματά του. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Και εμείς μπορούμε να βρούμε τη λύση. Δεν το πιστεύεις? Δεν καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Μήπως μαλώσατε? Όχι, όχι, δεν μαλώσαμε. Απλά έμαθα τυχαία πως συναντήθηκε μαζί του. Και μάλιστα δύο φορές. Κατάλαβες, Μέρη, τι έγινε? Μήπως ήρθε κάποιος ή ακόμα καλύτερα κάποια και σου καρφώσε την ελπίδα? Δεν είναι αυτό το θέμα. Η ουσία είναι πως μόλις τη ζήτησα να μου εξηγήσει, εκείνη εξαφανίστηκε. Εντάξει, αν τα ξαναβρήκε μαζί του, τουλάχιστον έπρεπε να μου το πει, έτσι δεν είναι? Όχι, αποκλείεται. Αν υποψιαστώ ότι έχει έρθει αυτή και σου έχει μιλήσει, σου έχει πει να κάνω ψέματα. Και φίλη σου μου είπε αρκετά. Μισό λεπτό, παιδιά, για να καταλάβω κι εγώ. Μιλάς για το συμβάν που ήρθε η ξένια στο ρεστοράν, σου μίλησε και μετά φύγεις έξαλλος. Ακριβώς. Σε αυτή τη γυναίκα δεν είναι να της έχεις εμπιστοσύνη, στο λέω από πείρα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ξανανακατεύεται στη ζωή της ελπίδας. Καλά, αρκετό κακό δεν της έχει κάνει μέχρι σήμερα. Βέβαια. Δεν θα ησυχάσει. Αυτή θα πούλαγε και την ψυχή της στο διάολο για να πληγώσει ξανά την ελπίδα. Τότε γιατί εξαφανίστηκε μόλις της είπα να μου εξηγήσει, ε? Περίμενε. Μη βγάζεις κι εσύ συμπεράσματα. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι άλλο που την πείραξε. Σαν τι? Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα. Η Ξένια όμως μπορεί να το φανταστεί. Αυτή η γυναίκα έχει γεννηθεί για την ίντριγκα. Όπως ήρθε και έπιασε εσένα και σου αράδιασε ένα κάρο ψέματα, είμαι σίγουρη ότι έχει κάνει το ίδιο και με την ελπίδα. Αυτό έχει συμβεί, Χάρη, και κόβω το κεφάλι μου. Δεν είναι ώρα για τέτοια. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Δεν πρόκειται να σου επιτεθώ. Σε ακούω. Το σκέφτηκα πολύ σοβαρά και... κατέληξα ότι μάλλον δεν φταίς εσύ. Από ποια άποψη? Απ' την αρχή δεν ήθελες να παντρευτούμε. Και αφού έτσι ένιωθες, καλά έκανες. Δεν είσαι φτιαγμένος για γάμο. Γι' αυτό δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Έλα τώρα, μην τα μεγαλοποιείς. Μια κακιά στιγμή ήταν. Ήμουν κουρασμένος. Ήταν μια σειρά από κακές στιγμές. Θέλεις να σου τις θυμίσω? Η μεταστροφή σου από τότε που σε πάψα από προϊστάμενο. Ότι ξαφνικά έφταγα για όλα εγώ. Μα τι λες τώρα? Ούτε τα ψώνια του μωρού δεν μ' άφησες να ευχαριστηθώ. Εσύ κορκιζόσουνα πως δεν θα μας λείψει τίποτα.
Γιατί δεν περίμενα τέτοιο όγκο εξόδων και τα έπαιξα. Και το καλύτερο, για το τέλος. Εγώ είμαι με την κοιλιά στο λαιμό και συγκομενίζεις. Μεγάλο κατόρθωμα. Μα τι λες τώρα, παρεξήγησες ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα που έκανα. Μήπως σε επηρεάζει η μητέρα σου να μου τα λες όλα αυτά. Ποτέ δεν με χώνευε. Δεν χρειάζεται. Έχω μάτια για να βλέπω και μυαλό για να κρίνω μόνη μου. Μα είναι δυνατόν. Είμαστε παντρεμένοι και περιμένουμε το παιδάκι μας. Έχουμε κάνει τόσα όνειρα για αυτό το μωρό. Τα παιδιά χρειάζονται ηρεμία και αγάπη για να μεγαλώσουν σωστά. Και εμείς δεν έχουμε τίποτα από τα δύο. Νομίζεις. Καλημέρα, τι γίνεται? Τελικά σκέφτηκες την πρότασή μου? Δεν με πιστεύεις, έτσι? Είμαι καθυστερής, άλλο έχω αργήσει. Σοβαρά μιλάω. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω στον έλεγχο. Θα καταφέρουμε και μόνος μου, ευχαριστώ. Φάνη, δεν είναι ώρα για εγωισμούς. Αυτό λέω και εγώ, είναι ώρα για δουλειά. Και εσύ με καθυστερείς από τη δική μου. Είσαι τελείως αχάριστος. Έχω μάθει πολλά τόσο καιρό στην εταιρεία. Γιατί δεν με αφήνεις να σε βοηθήσω? Απλά μου ακούγονται πάρα πολύ αόριστα όλα αυτά. Ωραία. Πάμε στο γραφείο να στα κάνω συγκεκριμένα. Ήρθε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Φεύγω. Μη φοβάσαι, είναι ακίνδυνος, ειδικά όταν κοιμάται. Δεν θέλω να με δει εδώ, θα τα πούμε στο παρκάκι απέναντι, εντάξει? Κάτσε, παιδί μου. Ελπίδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε τίποτα εμείς οι δύο. Εγώ έχω να πω πολλά. Τι θες να μου πεις? Ότι με αγαπάς και δεν μπορείς χωρίς εμένα? Μην ειρωνεύεσαι, δεν είναι έτσι. Όλοι οι άνδρες το ίδιο είστε. Το ξέρεις πως δεν ισχύει αυτό? Ισχύει. Όσο καιρό ήμουνα μαζί σου απογοητευόμουν. Και συνεχίζω να απογοητεύομαι ακόμη. Να μ' ακούσεις θέλω μόνο. Να μου δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία να σου αποδείξω την αγάπη μου. Σε παρακαλώ, μην αρχίσεις πάλι τα ίδια. Στη δύσκολη στιγμή σε μένα έψαξες να βρεις στήριγμα. Αυτό λέει πολλά. Κάνεις λάθος. Ήρθα να μιλήσω σε κάποιον που εμπιστεύομαι. Και αυτός δεν είσαι εσύ.